Καπετάν Μιχάλης. Θα πάμε περιοδία και ελπίζουμε, δηλαδή ο στόχος είναι το χειμώνα πια με την καινούργια σεζόν να επαναληφθεί και να παίζετε πάλι εδώ στο Αλκμίνι. Θέλετε να σας γυρίσω έτσι περίπου 22 χρόνια πίσω να πω εγώ. Το λες και ανατριχιάζω, 22 χρόνια, παίζει συνέχεια. Αφού και οι άνθρωποι νομίζουν ότι είμαι εγώ τότε, δηλαδή με βλέπουν στο δρόμο και έχουν την αίσθηση, δηλαδή όταν διαπιστώνουν ότι δεν είμαι ακριβώς όπως ήμουνα τότε, εκεί καταλαβαίνουν ότι αυτό, ενώ ξέρουν ότι είναι επανάληψη, γίνεται ένα πράγμα περίεργο. Δηλαδή αυτό που θυμάμαι είναι ότι υπήρχαν μέρες που δεν μπορούσαμε να γυρίσουμε μία σκηνή, διότι κάτι είχε γίνει στην αρχή και μετά μας έπιανε το γέλιο συνεχώς. Η Ελένη Ράντου μεγάλος χάχας, οπότε όταν συνέβαινε κάτι μετά διορθωνόταν εκείνη την ώρα και όταν πηγαίναμε μετά να ξαναγίνει η σκηνή, μόλις φτάναμε εκεί, χαχαχαχαχαχα, τελείωνε. Δηλαδή μπορεί να κάναμε και ώρες. Αυτό γινόταν πάρα πολύ συχνά. Έλλη Ρούσου. Ναι, Έλλη Ρούσου. Πώς προέκυψε αυτός ο ρόλος? Αυτό το όνομα είναι μιας δικηγόρου πραγματικής, έτσι. Και είναι και πάρα πολύ γνωστή η δικηγόρος και η οποία με βλέπει στο δρόμο και μου λέει ότι έχει γίνει ρεζίλη, διότι το ξέρεις ότι έχουν πάει, μου έχει πει ότι έχουν πάει άνθρωποι στο γραφείο της, έχουν να αναλάβει μια υπόθεσή τους και νομίζανε ότι θα δουν εμένα. Αλήθεια. Στορκίζομαι. Όπως και το όνομα του άλλου δικηγόρου επίσης είναι κανονικό όνομα. Εμένα, ας πούμε, με ρωτάνε, α, δεν είστε δικηγόρος, κάποιοι. Όχι, λέω, είμαι ηθοποιός. Α, λέει, γιατί τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω. 22 χρόνια μετά, αν αποφάσισε ο Χάρης Ρώμας και η Άννα Κατσοφιά να κάνουν ένα reunion, να λέμε τι γίνεται μετά από 22 χρόνια, θα λέγατε ναι? Εγώ ναι, δεν ξέρω οι άλλοι πώς. Θα έλεγα, θα είχε πλάκα. Χαρακτηριστικός ρόλος η Έλλη Ρούσου. Πόσο σας βοήθησε για το μετά? Δεν νομίζω ότι με βοήθησε καθόλου, με την έννοια ότι δεν ήταν να πεις ότι μετά από αυτό ξαφνικά είχα τις χιλιάδες προτάσεις. Σε ένα άλλο κομμάτι που θέλω να σας πάω, γιατί το έχει αποκαλύψει ο ίδιος, αναφέρομαι στον Πάρη Τσαρτσονιά, ναι, ο οποίος είπε ότι είστε σύζυγος του πατέρα του. Ναι, τον Πάρη τον γνώρισε όταν γνώρισε τον μαμά του. Είχαν έρθει να δούνε μια παράσταση που έπαιζα και είχα καλέσει το Χάρη. Τότε λοιπόν φτιάχνανε, συζητάγανε το καφέ της και ψάχνανε ένα παιδάκι. Έρχεται στην παράσταση ο Χάρης και βλέπει τον Παρούλη, ο οποίος ήταν ένα κουκλάκι. Και λέει, τι λέω, είναι αυτό το παιδάκι? Λέω, τουτάκι. Μου λέει, θα μου τον δώσει για να κάνω? Λέω, δεν ξέρω, ρώτα τον. Κάναν δοκιμαστικά βέβαια, ρωτήσαμε τον Μπάρη άμα θέλει. Ναι, λέει, δεν έχω πρόβλημα, σαν πως ήξερε. Μετά παντρεύτηκα με τον μπαμπά του. Δυστυχώς ο μπαμπάς του πέθανε τον Αύγουστο που πέρασε. Και ήταν μεγάλο σοκ και για μένα και για τον Μπαρούλη. Λάτε σαν να είναι δικό σας παιδί. Ναι, μα είναι. Α, αυτά τα μοναδικά που συμβαίνουν στη ζωή όταν έχεις μια πολύ καλή σχέση με τον άνθρωπό σου. Πόσο μεγάλη αγκαλιά ανοίγεις και για το παιδάκι και πολύ πόσο δικό σου το αισθάνεσαι και πόσο δικό σου έχεις σε σχέση με τη μανούλα του, δικό σου σε σχέση μέλος της οικογένειας. Η μανούλα είναι πάντα μία, ούτως ή άλλως. Δεν διεκδικεί καμία το ρόλο της μαμάς με το παιδί του συντρόφου. Ή θα πρέπει να μην διεκδικεί. Ναι, σωστά. Είναι ωραίο όμως που ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει δύο μανούλες, να το πούμε και έτσι. Είναι η μία που τον γέννησε και τον λατρεύει και είναι και μια άλλη γυναίκα που τον έχει επίσης ζήσει και τον έχει μεγαλώσει σαν παιδί της. Ο Μανολάκης μεγάλωσε, παιδιά, και επειδή βλέπουμε σε τόση επαναλήψη το καφέ της χαράς, τον έχεις πάντα στο μυαλό σου ότι είναι σε αυτή την ηλικία ο Μανολάκης. Πάει 50 χρονών και θα λέμε Μανολάκης. Δηλαδή ο Μανολάκης είναι άντρας ολόκληρος. Αλήθεια, αλλά αυτό είναι. Είναι σαν το Βασιλάκη Καΐλα, έτσι. Πάντα στο μυαλό μας δεν τον έχουμε ως παιδάκι.